εμπορικό, το Βαλκανίο. Και πώς λένε αυτό με την ευρύτερη πολιτική. Όταν ξεκινήσαμε να λέμε για τη συνδρομική Ελλαδία, κάποιοι μας κλέβασαν ότι αυτά τα έργα δεν μπορούν να γίνουν. Σήμερα τελειώνει η γραφειοκρατική διαδικασία και προετοιμασία για να γίνει κοινή εταιρεία με την Βουλγαρία, προκειμένου να συνδεθούν τα τρία λιμάνια της Βορείου Ελλάδας και όλο το συνολικό δίκτυο της χώρας με τα λιμάνια της Βουλγαρίας, τα δύο στον Εύξεινο Πόντο και το ένα στον Δούναβο, και καταλαβαίνετε όλοι τα πλεονεκτήματα που αποκτούν οι συνδυασμένες μεταφορές της χώρας από αυτό το έργο. Καταλαβαίνετε όμως όλοι και τα πλεονεκτήματα, τα γεωπολιτικά από αυτό το έργο. Πώς δηλαδή παρακάπτονται τα στενά του Βοσφόρου, γιατί έχουν πολύ μεγάλο φόρτο, έχουν πολύ μεγάλο κόστος χρηματικό για τις αυτοπλοϊκές μεταφορές και έχουν και πολύ μεγάλο κόστος στον χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι είναι για τη χώρα μας να παρακάμπτει τα πράγματα. Όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι είναι να συνδέεται η Βόρειος Ελλάδα με μία αγορά 20 εκατομμυρίων ανθρώπων που είναι η Κωνσταντινούπολη. Το ίδιο ισχύει για τους δρόμους προς την κεντρική Ευρώπη. Το 2015 το έργο που προκρινόταν ήταν το τμήμα Θεσσαλονίκης Τριμιώνας Τρομαγώνας, η σύνδεση με Βουλγαρία. Υπάρχει ένα κενό εκεί. Η Βουλγαρία δεν έκανε τους κάθετους άξονες, έκανε τους οριζόντιους. Άρα εμείς για μία ακόμη φορά σχεδιάζαμε ένα κάθετο άξονα προς τη Βουλγαρία που δεν θα είχε, δεν θα άφηνε στη χώρα τα πλεονεκτήματα που μπορούσε να αφήσει. Εμείς λοιπόν επαναφέραμε το ότι πρέπει να ενταχθεί στα ευρωπαϊκά δίκτυα το Θεσσαλονίκη, Θύρων, Σερβία και η συνέχεια με Ουγγαρία και Κεντρική Ευρώπη.